Καλημέρα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες και σήμερα κάνουμε και την εκδήλωσή μας με θέμα η λαϊκή πάλι για τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες απέναντι στην πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνήσεων κεφαλαίου για το σχολείο. Δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε με αυτό που όλοι έχουμε στη σκέψη μας αυτές τις ημέρες και είναι η Γάζα, είναι ο Παλαιστινιακός λαός, εκεί που σφαγιάζεται ανηλαιώς ο λαός της Παλαιστίνης, συνεγείροντας εκατομμύρια λαών που είναι στον δρόμο, διαδηλώνουν για πολλές μέρες, ξεπερνούν απειλές, διώξεις, καταστολή και πρωτοφωνάζουν ελευθερία στην Παλαιστίνη. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η σφαγή και να τερματιστεί η κατοχή του Ισραηλινού κράτους στα Παλαιστινιακά εδάφη, που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η ισοπαίδωση νοσοκομείων, οι δολοφονίες νεογνών, μικρών παιδιών, ασθενών, αμάχων, οι εκτοπισμοί, οι χωρίς τέλος επικισμοί, οι κρατούμενοι και οι πρόσφυγες σημαδεύουν ένα έγκλημα 75 ετών αυτό της κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών. Αποτελούν τεκμήρια την ίδια ώρα που θρηματίζονται ένα-ένα τα fake news και βρώνουν και η προπαγάνδα του Ισραήλ και των συμμάχων. Ο λαός μας με την πάλη του καταδικάζει και αποκαλύπτει όλους όσους στηρίζουν αυτό το έγκλημα, όπως η ελληνική κυβέρνηση που δίνει γη και είδωρ στο Ισραήλ με βάσεις, φρεγάτες και κάθε είδους διευκολύνσεις με τις πλάτες και των Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των φασιστοειδών που είναι όλοι τους συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα. Την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κατά τα άλλα γαλαντώμα με το να στηρίξει τα αμερικανονατοϊκά σχέδια και βλέπει η επικίνδυνα τη χώρα στον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, την ίδια στιγμή καταδικάζει το λαό μας στη φτώχεια, στην ακρίβεια, στη φοροεπιδρομή, σε αυταπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες και ταυτόχρονα καταδικάζει και τα σχολεία σε τραγικές ελλείψεις και υποχρηματοδότηση, εντείνει την εμπορευματοποίηση της παιδείας και την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης. Πλευρά που πρέπει να προβληθεί και να διαδοθεί ακόμα περισσότερο είναι η μανία με την οποία το κατοχικό κράτος του Ισραήλ επιτίθεται στα σχολεία. Πάνω από 275 εκπαιδευτικές μονάδες έχουν ισοπεδωθεί, πάνω από το 60% των σχολείων. Μια πλευρά που δεν είναι επίσης ιδιαίτερα γνωστή είναι η πολύχρονη απέτηση του κατοχικού Ισραήλ να αλλάξει το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων που διδάσκονται οι Παλαιστίνοι μαθητές. Στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του ριζοσπαστισμού, επιδιώκουν να μετατρέψουν τα σχολικά βιβλία σε πλυντήρια της κατοχής και της δολοφονικής δράσης του Ισραήλ, εκβιάζοντας μάλιστα σε συγχορδία με την Ευρωπαϊκή Ένωση τους Παλαιστινίους, ακόμα και να τους δίνουν ρεύμα, νερό, χρηματοδοτήσεις, στοιχειώδεις υποδομές. Απειλούν δηλαδή να τους ακόψουν. Καταγγέλνουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση που απειλεί με διακοπή και περικοπές κονδυλίων, ακόμα και για αυτή την ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Αυτές τις μέρες αυτό συζητάνε, να ψάχνουν δηλαδή να βρουν δικαιολογία για να περικόψουν ακόμα και αυτά τα ελάχιστα κονδύλια που στο όνομα δίθεν της ανθρωπιστικής βοήθειας δίνανε. Η άσκηση πίεσης από τα εκατομμύρια των λαών όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονται στον δρόμο, η περαιτέρω ενίσχυση αλληλεγγύης με τη μοναδική ευρηματικότητα που μπορεί να γίνει αυτό στα σχολεία, με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, είναι μονόδρομος για να στηριχθεί ο Παλαιστινιακός λαός, ώστε να αποτινάξει την Ισραηλινή κατοχή για να ανεξάρτητο το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για να απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι και ταυτόχρονα για να επιστρέψουν στις αιστείες τους όλοι οι πρόσφυγες. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ένα ασύλληπτο νούμερο, 617 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι παγκοσμίως, δεν μπορούν να επιτύχουν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας όσον αφορά την ανάγνωση και τα μαθηματικά, μολονότι τα 2/3 αυτών φοιτούν στο σχολείο. Επίσης, το 10% των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπουν το σχολείο. Εύλογος είναι ο προβληματισμός από τέτοια στοιχεία και είναι πολλά που μπορούμε να παραβάλλουμε. Και η ανησυχία που γεννιέται από αυτά τα στοιχεία σε κάθε εκπαιδευτικό, γονέα, εργαζόμενο και μαθητή για την μόρφωση των παιδιών μας συνολικότερα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τις αντίστοιχες ανησυχίες, γιατί ξέρετε έχουν ανησυχίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση
και όμιλοι και βεβαίως και τα διάφορα ευαγή ιδρύματά τους, όπως για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα. Για δείτε, για παράδειγμα, τις δικές της ανησυχίες, που λέει ότι ένα παγκόσμιο πεντάμινο κλείσιμο των σχολείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαθησιακές απώλειες με τρέχουσα αξία 13 δολάρια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή απώλεια μπορεί να κοστίσει στις οικονομίες ως και 161 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Είναι αυτό που λέμε η αγοραία αντίληψη, πώς βλέπουν την εκπαίδευση και γιατί πράγμα ανησυχούν. Είναι ευρέως γνωστό επίσης ότι η αντίληψη του ΚΚΕ για την παιδεία όχι μόνο δεν συναντιέται πουθενά με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίθετα θα λέγαμε αυτές οι δύο συγκρούονται ευθέως, σφοδρά και σε όλα τα επίπεδα. Ενδεικτικό είναι ότι εμείς μιλούμε για παιδεία, ολοκληρωμένη μόρφωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπιμότητα αναφέρεται σε μάθηση, σε δεξιότητες και κατάρτιση. Πάνω απ' όλα όμως θέτουμε το ερώτημα εκπαίδευση για ποιον σκοπό. Το ΚΚΕ παλεύει να γίνουν οι νέοι και οι νέες, η εργατική τάξη, ο λαός, κάτοχοι της γνώσης που έχει συγκεντρώσει η ανθρωπότητα για να αλλάξουν τον κόσμο, να γίνουν δημιουργοί της νέας κοινωνίας, χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς και εκμετάλλευση. Αυτοί είναι οι άνθρωποι να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους. Να κατακτήσουν κριτήριο και σφαιρική αντίληψη για την πραγματικότητα και επίγνωση των νόμων που τη διέπουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακριβώς αντίθετους στόχους, δηλαδή την αναπαραγωγή ενός νέου, φτηνού, ευέλικτου εργατικού δυναμικού, διασπασμένου, ευάλωτου, με αδυναμία να κατανοήσει τους νόμους που κινούν την ιστορία, τη φύση και την κοινωνία. Στόχος η αποδοτικότητά του στις όλο και σκληρότερες συνθήκες καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφυλάζει τη μάθηση, ξεκομμένη από τη μόρφωση, και προσανατολίζει στην απόκτηση αποσπασματικών και εφήμερων πληροφοριών. Μπορεί τυπικά η χάραξη πολιτικής που αφορά την εκπαίδευση να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθαρίζει ότι η ίδια διαδραματίζει διαρκώς σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη, το συντονισμό και τη συμπλήρωση της πολιτικής των κρατών μελών και οι νέοι σχεδιασμοί, μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, πέρασε και μια αντίστοιχη έκθεση για το πώς θα αλλάξουν τις συνθήκες. Αναφέρει μέσα ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στα κράτη-μέλη στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις αλληλοδιαπλέκονται. Οι κυβερνήσεις συνδιαμορφώνουν δηλαδή μέσα από σφοδρούς ανταγωνισμούς για τα ιδιαίτερα συμφέροντα κάθε μιας αστικής τάξης τις γενικές κατευθύνσεις που θα δώσουν και στην εκπαίδευση. Πρόκειται λοιπόν για ένα σχολείο που και στους όρους λειτουργίας του, όσο και στο περιεχόμενο που προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο, τον προετοιμάζει για να είναι πυθύνιο, για να υποτάσσεται και να μην αμφισβητεί τη σύγχρονη καπιταλιστική βαρβαρότητα. Για να ενσωματώνει, να αφομοιώνει και να ταυτίζεται με τις αξίες της λεγόμενης του συστήματος, τους στόχους του κεφαλαίου και να προετοιμάζεται με βάση τις προτεραιότητες του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου διαβλέπουν κινδύνους για εκδήλωση νέας καπιταλιστικής κρίσης. Οι μεγάλες καπιταλιστικές οικονομίες ανάμεσά τους και αυτές της Ευρωζώνης οδηγούνται σε επιβράδυνση. Τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια δεν μπορούν να επενδυθούν με κριτήριο το μέγιστο κέρδος. Οι πόλεμοι, οι εξοπλισμοί και η ανοικοδόμηση βομβαρδισμένων εδαφών αποτελούν οδό διαφυγής για το μεγάλο κεφάλαιο. Βλέπετε τώρα για παράδειγμα. Χρηματοδοτούν την Ουκρανία και κάθε κράτος δίνει, υποτίθεται, εξοπλισμούς. Οι εξοπλισμοί αυτοί θα έχουν και την ανταπόδοσή τους την επόμενη μέρα. Αυτός που δίνει τα περισσότερα όπλα είναι αυτός που μετά θα έχει και το μεγαλύτερο μερτικό στην ανοικοδόμηση αυτών που βομβάρδισαν τα όπλα του. Επίσης, οι προβλέψεις μιλούν για μακροχρόνια ακρίβεια και η πρόβλεψη για το διεθνή ανταγωνισμό φέρνει σε μειονεκτική θέση την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους βασικούς διεθνείς ανταγωνιστές της που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπόν και οι αστικές της τάξεις έχουν βγάλει ένα συμπέρασμα ότι αυτές τις συνθήκες χρειάζονται πολύ περισσότερο, σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται ένα πολύ περισσότερο εργατικό δυναμικό από αυτό που διαθέτουν μέχρι σήμερα. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Είναι
και ποιοτικό. Για παράδειγμα, η απασχόληση πάνθυνων προσφύγων και μεταναστών δεν τους λύνει το πρόβλημα. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει ζήτηση και μάλιστα σημαντικής εκλάδους όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, ο επισκεπτισμός και οι κατασκευές, αλλά διαβλέπουν ότι σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους υπάρχει τάση μείωσης της απασχόλησης εργαζομένων με προσόντα λεγόμενου υψηλού επίπεδου, ενώ ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ζήτηση για θέσεις εργασίας με προσόντα μεσαίου και ανώτερου επίπεδου, όπως αναφέρω. Αυτές οι τάσεις υπαγορεύονται από την ορμητική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, ιδίως αυτών που αφορούν την πράσινη και τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Αυτών δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεωρεί σαν το ιερό δισκοπότηρο της κερδοφορίας των ομίλων. Αυτών που συνεπάγονται και την αναβάθμιση της σημασίας των ικανοτήτων στη λεγόμενη εργασία, για παράδειγμα της έξυπνης παραγωγής, της προηγμένης ρομποτικής, του υπολογιστικού νεύου, του νεύου, του Internet of Things, της επεξεργασίας δεδομένων κτλ. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, επιταχύνονται οι σχεδιασμοί έτσι ώστε μέσα από την κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα να εξυπηρετούνται ακόμα καλύτερα οι επιδιώξεις των μονοπωλίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει συγκεκριμένους αντιδραστικούς στόχους μέσα από την καθιέρωση και του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται ως πρωταρχικός στόχος ο ταξικός διαχωρισμός και η κατηγοριοποίηση. Αυτές οι ταχύτητες έχουν ήδη εισαχθεί νωρίτερα κιόλας από το σχολείο μέσα από ένα κατακαιρματισμένο συνονθήλευμα υποβαθμισμένων υπηρεσιών προσχολικής αγωγής με ελάχιστους βρεφτικούς και παιδικούς σταθμούς. Μέσα από απαράδεκτες διαδικασίες όπως κληρώσεις, η χορήγηση κουπονιών μέσω προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ και με χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, πρημοδοτούνται ιδιωτικοί φορείς της προσχολικής αγωγής και οδηγούν τους γονείς σε μόνιμη ανασφάλεια και βεβαίως οικονομική αφέμαξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την Eurostat, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2022, μόνο, κρατήστε το, 35% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών είχαν πρόσβαση σε επίσημο σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η διαβάθμιση περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα «Δαντάδες στο σπίτι», που προκαλεί μεγάλα προβλήματα και κινδύνους, θερώντας τα παιδιά από απαραίτητες βάσεις για την ολόκληρη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται ακόμα και η φύλαξη στο σπίτι, αφού οι κυβερνήσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι τελευταίες που περάσαν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, προηγούμενα έχουν ομολογήσει και ομολογούν διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν υπάρχουν θέσεις για όλα τα παιδιά. Στο σχολείο που προωθούν, η κατηγοριοποίηση προωθείται μέσα από τον ευρωενωσιακό στόχο της λεγόμενης παιδαγωγικής αυτονομίας, που οδηγεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση σε σχολεία πολλών ταχυτήτων, ενίσχυση των ταξικών πραγμών, παραπέρα μορφωτική υποβάθμιση και ασφιχτικό έλεγχο στους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής με αξιολογητή το κεφάλαιο και τους στόχους. Για παράδειγμα, δίνεται κατεύθυνση για απόκτηση εξειδίκευσης, ενώ παρακάμπτονται οι βάσεις της ολόκληρης γνώσης και ο μεγάλος όγκος των μαθητών από τα σχολικά χρόνια τσαλαβουτά στην αποσπασματική και κατακαιρματισμένη γνώση, στο διαθεματικό περιεχόμενο που διαλύει τη σκέψη και τη μεθοδολογία κατάκτησής της και της γνώσης και ταυτόχρονα και της επιστημονικής αλήθειας. Στο επίκεντρο είναι επίσης ο στόχος να υπάρξει δυνατότητα πρακτικής επιχειρηματικής πείρας κατά τη διάρκεια, λένε, της εκπαίδευσης των μαθητών. Δηλαδή, οι μαθητές ενθαρρύνονται νοερά ή και πραγματικά να στήσουν τη δική τους επιχείρηση με ανάθεση ρόλου manager στον καθηγητή τους, προκειμένου να εντρυπήσουν στο επιχειρήν, να μάθουν δηλαδή να σκέφτονται σαν εργοδότες, να αφομοιώσουν την αντίληψη και ως σκοπό της ζωής την αναζήτηση του καπιταλιστικού κέρδους. Πάνω απ' όλα δηλαδή να εξαγνιστεί ως θεμητό και εύλογο το κριτήριο του κέρδους, έτσι που ήδη ως εργαζόμενοι αύριο, καθώς η πλειοψηφία τους θα προορίζονται να είναι εργαζόμενοι, όχι απλά να το αποδέχονται ως υπέρτατο νόμο, αλλά να γίνονται και ενεργητικοί υποστηρικτές της ίδιας της στιγμής εκμετάλλευσής τους. Για το σχολείο που χτίζουν, στόχο έχουν ο μαθητής να αποκτήσει και συγκεκριμένη, λένε, ταυτότητα, δηλαδή την ευρωπαϊκή συνείδηση, δηλαδή την αποδοχή της διακρατικής υπεριαλιστικής συμμαχίας ως δήθεν αιώνιας
και ανεπίστρεπτης. Πρόκειται για πλήση εγκεφάλου που βασίζεται στις αξίες που υποδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, όπως και στην παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας και τον αντικομουνισμό, την ανιστόρητη εξίσωση του τέρατος του φασισμού με τον κομμουνισμό. Αυτά δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκθέτει εδώ στις Βρυξέλλες, δίπλα στο πάρκο είναι το μουσείο το αντικομουνιστικό, το λεγόμενο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Δεν ξέρω αν ακούσατε πρόσφατα, έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με δόξα και τιμή ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από Παδημούς, και προφανώς κάποια προσόντα αναγνώρισαν για να τον κάνουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σχεδιασμοί λοιπόν παραχάραξης ιστορικής αλήθειας προωθούνται και με ευρωπρογράμματα που είναι παχυλά χρηματοδοτούμενα, όπως για παράδειγμα οι πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες, έτσι είναι η οικονομία, δημιουργική Ευρώπη, Εράσμους και Ορίζον, που μέσα από έρευνα, κινητικότητα κτλ. Προωθούν τις ίδιες αντιλήψεις. Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, έχουν επίσης βασική επιδίωξη να εξοικειώσουν τους μαθητές στη λεγόμενη κινητικότητα, στην υπέρβαση δηλαδή των, έτσι λένε, των ψυχικών και ψυχοκοινωνικών φραγμών. Τι θα πει αυτό? Στο πλαίσιο δηλαδή της σχεδιαζόμενης κινητικότητας, έχει επανεξεταστεί και η διδασκαλία δεύτερης και τρίτης γλώσσας με οδηγίες για την εισαγωγή της ανάγνωσης και της γραφής των ξένων γλωσσών από την προσχολική εκπαίδευση. Επιδιώκουν δηλαδή οι μαθητές από πολύ μικρή ηλικία να μπαίνουν στο καλούπι αυτού του σχεδιασμού, ακόμα και αν δεν έχουν μάθει να μιλούν ή να γράφουν τη μητρική τους γλώσσα. Δηλαδή, πρόκειται για εκπαίδευση των μαθητών από πολύ μικρά να συνηθίζουν στο να αλλάζουν χώρες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να λάβουν πρόσθετη εκπαίδευση και μετά και κατάρτιση, όπως λένε οι δεξιότητες, που δεν μπορούν να τους εξασφαλίσει το σχολείο ή το πανεπιστήμιο της χώρας τους. Άλλη μια απόδειξη ότι η κατηγοριοποίηση των σχολείων, η λεγόμενη διαφοροποιημένη μάθηση, με μοχλό την αξιολόγηση, οδηγεί μεταξύ άλλων και στην περιπλάνηση. Όλα αυτά για να επιτευχθεί ο στόχος της λεγόμενης διασυνοριακής κινητικότητας εργατικού δυναμικού. Αυτός ο αντιδραστικός στόχος έχει λάβει άλλες διαστάσεις, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Διασυνδέεται και αλληλοσυμπληρώνεται με την τηλεργασία, με στόχο την ευελιξία και τη διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων προς όφελος της κερδοφορίας των ομίλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις απαιτούν μετρήσιμα αποτελέσματα και προώθηση αυτών των στόχων, γι' αυτό μιλούν για ισχυρότερους μηχανισμούς αξιολόγησης, εγγυήσεις και εναρμονισμένα λεγόμενα πρότυπα. Επιμένοντας στο περιεχόμενο του σχολείου, να μην ξεχνάμε ότι φέτος όχι τυχαία διανύουμε το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Ποιες όμως μεταξύ άλλων είναι οι περιβόητες δεξιότητες που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παραγγελία της μεγαλοεργοδοσίας και εμποδίζουν πολύμορφα τα σχολικά και εμποτίζουν, συγγνώμη, πολύμορφα τα σχολικά προγράμματα? Για παράδειγμα, οι λεγόμενες μαθησιακές δεξιότητες, η επικοινωνία, ο χειρισμός πελατολογίου, επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές δεξιότητες, ο ψηφιακός εγγραμματισμός ή ο εγγραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας. Αυτά μεταξύ άλλων θεωρούνται όλο και περισσότερο από τους εργοδότες ως ζωτικής σημασίας, αναφέρει πρόσφατη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, στις εκτιμήσεις μας γενικά δεν καταστροφολογούμε. Ο καπιταλισμός, τα μονοπόλια και στην παιδεία έχουν ιεραρχήσεις και προτεραιότητες, διαβαθμίσεις στο αν, ποιοι, πόσοι θα φτάνουν σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, τι και πώς θα το μαθαίνουν. Τις βάσεις καθορίζουν οι σχεδιασμοί στην παραγωγή. Για παράδειγμα, εδώ και χρόνια υπάρχει ταξικός διαχωρισμός ακόμα και στην επιλογή βαθμίδας στα γερμανικά σχολεία. Και αυτός γίνεται από την Τετάρτη ως την Έκτη Δημοτικού, για το αν το κάθε παιδί, ανάλογα με τις επιδόσεις του σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, θα ακολουθήσει το γυμνάσιο ή τα επαγγελματικά σχολεία, στα οποία υπάρχει και εκεί διαβάθμιση. Ενώ κατηγοριοποίηση υπάρχει και ανάλογα τις επιδόσεις του μάνατζερ διευθυντή του σχολείου, ο οποίος είναι αυτός που προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς, εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και επιλέγει βαθμό δυσκολίας σχολικών βιβλίων, σε εισαγωγικά ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών του, βαθαίνοντας τον ταξικό διαχωρισμό. Με βάση λοιπόν αυτές τις αντιδραστικές
και αντιπαιδαγωγικές κατευθύνσεις παίρνονται μέτρα στο όνομα της λεγόμενης χαμηλής ελκυστικότητας των επαγγελματικών λυκείων και της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης, που εκτιμούν ότι αποτελεί παράγοντα που εντείνει την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, θέτοντας εμπόδια στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους κερδοφορίας των ομίλων. Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει ως το 2030 το 60% των Ευρωπαίων που στερούνται σήμερα ψηφιακών λεγόμενων δεξιοτήτων να μειωθεί στο 20%. Όπως ομολογούν, η αναδυστυχία δεξιοτήτων μεταξύ εργαζομένων και θέσεων εργασίας συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις και η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, όπως λένε, διαμορφώνει νέες αγορές και ευκαιρίες για τις εταιρείες. Να γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσει ως το 2030 τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων να πρέπει να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο. Επιπρόσθετα στις κατευθύνσεις της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ και χρόνια απαγορεύσει διαροπάλου την έννοια δημόσια και δωρεάν παιδεία. Αντίθετα, μιλάει για προσβάσιμη εκπαίδευση και για κατάρτιση και για προσβάσιμες οικονομικά προσιτές εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας. Και βεβαίως η έννοια της προσβάσιμης, καταλαβαίνουμε ότι την πρόσβαση κάποιος μπορεί να την κάνει και κάποιος άλλος δεν μπορεί να την κάνει. Άλλωστε, σε εκθέσεις της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζεται ότι οι συμπράξεις επίσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να επιταχύνουν την εξέβρεση λύσεων στην εκπαίδευση. Από τη συνθήκη δε του Μάστριχτ μέχρι σήμερα, σχεδιασμένα χαράσεται αυτός ο συγκεκριμένος δρόμος που περιγράψαμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 189 της συνθήκης ξεκαθαρίζεται ότι οι κανονισμοί, οι οδηγίες έχουν γενική ισχύ και δεσμευτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό λοιπόν και ο τσακωμός ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μια και στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη για τις επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες είναι αποπροσανατολιστικές και κρύβει ότι σε όλες τις χώρες, παρά τις επιμέρους διαφορές ρυθμών υλοποίησης, ακολουθεί το ίδιος επικίνδυνος δρόμος για τα παιδιά μας και για τα μορφωτικά δικαιώματά τους. Ας ρωτήσουμε για παράδειγμα τους διευθυντές των γερμανικών σχολείων, που σε έρευνα που έγινε ανάμεσά τους, το 67% θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα σχολεία της Γερμανίας είναι η έλλειψη προσωπικού που φτάνει τις 50.000 καθηγητές, ενώ για παράδειγμα στην Ιταλία, να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, λείπουν 30.000 καθηγητές, παρότι προσλήφθηκαν πάνω από 240.000 αναπληρώτες. Το 70% των διευθυντών στη Γερμανία ζητά επίσης επειγόντως περαιτέρω χρηματοδότηση. Και το 33% ανησυχεί για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών. Φανταστείτε, και μιλάμε για διευθυντές σχολείων που χρόνο με το χρόνο περιορίζεται και η ευαισθησία τους για την οικονομική κατάσταση. Γιατί ακριβώς, άμα δείτε και τα καθήκοντα που θα πούμε σε λίγο, μπορείτε να καταλάβετε τι κομβικό ρόλο παίζει ο μάνατζερ στα σχολεία πλέον, ο διευθυντής. Επίσης, σχεδόν το 100% των γονιών παιδιών 3 ως 5 ετών ανέφεραν ως βασικό πρόβλημα στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς τους την έλλειψη χώρων. Ενώ προβλέπεται στη Γερμανία ότι μόλις το παιδί γίνει ενός έτους, οι γονείς, παρότι δικαιούνται θέσεις σε ευρωνηπιακό σταθμό, το 2022 υπήρχαν πάνω από 25.000 λιγότερες θέσεις. Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιταλίας, ανά 100 παιδιά υπάρχουν μόνο 27 θέσεις στους ευρωνηπιακούς σταθμούς. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, μόλις το 60,2% των εκπαιδευτικών στο Βερολίνο απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση. Την ώρα που πολλαπλασιάζονται τα σχολεία στην Ελλάδα, που πέφτουν οι σοβάδες και μέχρι στιγμής αποτύχει δεν θρυνούμε θύματα, να έχουμε υπόψη μας ότι, για παράδειγμα, στο Βερολίνο, μόλις 40 έργα από τα 173 που είχαν προταθεί εγκρίθηκαν τελικά και μπήκαν στο επενδυτικό σχέδιο της κυβέρνησης της Κρατηδιακής 2022-2026 για επέκταση σχολικών μονάδων και ανακαινήσεις. Αν αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην αθμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Γερμανία ή στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες, φανταστείτε στις υπόλοιπες. Όλα αυτά μάλιστα στα χρόνια υλοποίησης του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης, που του εμφανίζουν όλα τα αστικά κόμματα ως
φάρμακο για πάσα νόσο. Αποκρύφεται μεθοδικά πως το Ταμείο Ανάκαμψης ακριβώς χρηματοδοτεί αυτές τις αντιδραστικές κατευθύνσεις που περιγράψαμε και ταυτόχρονα διαμορφώνει έδαφος και παρέμβαση για να μπουν και οι επιχειρηματικοί όμιλοι στο παιχνίδι. Αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου αμφισβητεί, απορρίπτει το ΚΚΕ, όπως επίσης και το γεγονός ότι για παράδειγμα οι μάνατζερ στα σχολεία, να πούμε ότι οι ίδιοι είναι αυτοί που προσλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς πλέον, οι ίδιοι αναγνωρίζουν και βλέπουν ελλείψεις και αυτοί προτείνουν, υποτίθεται, για όποιες συντηρήσεις και υποδομές και ανακαινήσεις. Πρόκειται λοιπόν για έναν δρόμο που βλέπουμε ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες, που τα προηγούμενα χρόνια μας λέγανε ότι πρέπει να τις ακολουθήσουμε, τις δείχνανε και λένε να γίνουμε Γερμανία, Δανία, Φιλανδία κτλ., ότι ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται ότι η γενική τάση είναι επιδείνωση, όχι μόνο σε ελλείψεις και υποδομές, αλλά και στο περιεχόμενο, το τι μαθαίνετε, ακριβώς όπως περιγράψαμε. Αυτόν τον επικίνδυνο λοιπόν δρόμο αμφισβητούμε, αντιπαλεύουμε και μπροστά στις ευρωεκλογές που στοχεύουμε να καταγραφεί ακόμα πιο ισχυρό ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, νομίζουμε ότι γίνεται διακριτό και ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολλά κόμματα που στηρίζουν την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βεβαίως υπάρχουν πολλά κόμματα και νέα αναχώματα που προκύπτουν, που όλα τους όμως διαψεύστηκαν στις κάλπικες προσδοκίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα της εκμετάλλευσης που όλοι τους υπηρετούν. Κόμμα όμως που να τα αντιπαλεύει όλα αυτά, να τα αποκαλύπτει ενημερώνοντας και προετοιμάζοντας τον λαό για το τι τον περιμένει, οργανώνοντας την πάλη του, είναι μόνο το ΚΚΕ και διαρκώς οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις του, η παρέμβασή του επιβεβαιώνεται και δίνουμε και θα δώσουμε ακόμα και αποφασιστικά όλες μας τις δυνάμεις για να οργανωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, συνολικά η εργατική τάξη, γιατί είναι υπόθεση της εργατικής τάξης το ζήτημα της εκπαίδευσης, να οργανωθούν οι διεκδικήσεις και να ενταθεί η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη που διεξάγεται στο πλαίσιο του σχολείου με κομβική τη σημασία της παρέμβασης των κομμουνιστών εκπαιδευτικών, των γονιών, των πνετών μαθητών. Μια μάχη με όπλο της επεξεργασίας του κόμματος, τις θέσεις για την προσχολική αγωγή και για το ενιαίο 12χρονο σχολείο που μπορούν να ενισχύσουν και να το υποστηρίξουν δίνοντας προοπτική στην πάλη ευρύτερων τμήματων νέων και εργαζομένων. Για να σκέφτονται και να διεκδικούν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες της εποχής μας, με στόχο τη συγκρότηση ενός στέρεου μεθοδολογικού υπόβαθρου ανάλυσης του κόσμου σε ένα σχολείο που να μορφώνει και να μην εξοντώνει. Μια πάλι για κάθε πρόβλημα που απασχολεί τους μαθητές και τους φοιτητές, το σχολείο και το πανεπιστήμιο, που θα συμβάλλει ώστε να στερεώνεται το συμπέρασμα ότι το πρόβλημα της παιδείας με όλες τις εκδηλώσεις του είναι ταξικό πολιτικό θέμα που μπορεί να λυθεί μόνο αν λυθεί το πρόβλημα της πολιτικής εξουσίας, το ποια κοινωνική τάξη βρίσκεται στην εξουσία. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ποιο σχολείο σε ποια κοινωνία μπορεί να δώσει μόνο ο σοσιαλισμός. Πιστεύουμε ότι οι ομιλίες που ακολουθούν στη σημερινή μερίδα θα ανοίξουν ακόμα πιο δημιουργικά τον προβληματισμό, θα φωτίσουν πλευρές και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα αυτή η αγωνιστική πείρα που μπορεί να βγει και από τη σημερινή εκδήλωση θα αποτελέσει εφόδιο για την πάλη, για τη μόρφωση και το μέλλον των παιδιών μας. Να είστε καλά.